Καλώς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί, ακόμη ένα βίντεο. Είμαι ο Γκρίγκζερ της καρδιάς σας. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε επίσης να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα ανοίξουμε έναν φορτιστή, είναι ένας ασύρματος φορτιστής. Είναι αυτό εδώ πέρα το μοντέλο που βλέπετε από την εταιρεία Baseus, αρκετά γνωστή πλέον εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Όσα προϊόντα έχω δοκιμάσει από τη συγκεκριμένη με έχουν αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένο, οπότε προμηθεύτηκα τον συγκεκριμένο. Είναι ένας ασύρματος φορτιστής σε μαύρο χρώμα όπως βλέπετε, είναι στα 15 W, το λέει εδώ πέρα, και επίσης έχει και μία τσαχπινιά, έχει και μία οθονούλα, το βλέπουμε και εδώ πέρα, η οποία μας δείχνει την ένταση, τα W δηλαδή, με τα οποία φορτίζει η συσκευή την οποία έχουμε τοποθετήσει. Το μοντέλο που βλέπετε αυτό εδώ πέρα και το διαβάζω εδώ από πίσω είναι το BSW526 και η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης είναι τα 15 W. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να το δούμε. Εγώ έχω κόψει ήδη από εδώ πέρα τα δύο τα σελοτέιπ τα οποία έχει. Μέσα στη συσκευασία πρέπει να έχει λογικά μόνο το φορτιστή και τα βιβλιαράκια. Ναι. Τα βιβλιαράκια που έχουν όλα τα συγκεκριμένα, ωραία, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι από πίσω και μόνο ο φορτιστής. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Σας το βγάζω από εδώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ανοίγουμε λοιπόν αυτά εδώ πέρα τα καλώδια. Ο φορτιστής έρχεται με ενσωματωμένο καλώδιο το οποίο καταλήγει σε μια υποδοχή USB-C. Δεν έχει δηλαδή υποδοχή USB-A, άρα όσοι δεν έχετε φορτιστή ο οποίος να βγάζει USB-C θα χρειαστείτε σίγουρα ένα ανταπτοράκι. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, η οθόνη είναι εδώ και από πίσω γράφει απλά αυτά εδώ πέρα τα γράμματα. Τι γράφει? Τίποτα. Γράφει μόνο το μοντέλο και το input και το output που είναι 15 W. Μέγιστη, όπως επίσης μας δείχνει και τη συχνότητα της ασύρματης φόρτισης που είναι τα kHz. Πάμε λοιπόν αυτό να το συνδέσουμε επίσης. Γενικότερα, αν σας το δείξω, το καλώδιο αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Βλέποντάς το, πρέπει να είναι 1,5 με 2 μέτρα. Άρα μπορούμε να έχουμε τον φορτιστή κάπου πιο μακριά, εφόσον δεν έχουμε κάποια μπρίζα κοντά μας, και να τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Επίσης, από την κάτω πλευρά, που δεν σας το είπα καθόλου προηγουμένως, έχει δύο ποδαράκια. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, ενώ εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι ακριβώς κάτω από την οθόνη, έχει και εδώ ένα πλαστικό για να μπορούμε να το τοποθετούμε σε μια επιφάνεια και να μην γλιστράει. Πάμε όμως να το τοποθετήσουμε σε μια θύρα USB-C. Εγώ έχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή το power bank, το οποίο σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Το τοποθετούμε. Λοιπόν, εδώ δεν κάνει κάτι. Αυτό εδώ αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο εμένα μου δείχνει 12 volt. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή αν το πιάνει η οθόνη. Τώρα δείχνει 0. Δείχνει 0 γιατί δεν υπάρχει κάποια τοποθετημένη συσκευή η οποία να φορτίζει. Άρα αν εγώ έρθω εδώ και πάρω το κινητό το δικό μου, σας το δείχνω εδώ το συγκεκριμένο, το Huawei Mate X3 φορτίζει ασύρματα. Οπότε λοιπόν, εάν έρθω το τοποθετήσω, προσπαθώ να βρω ακριβώς το σημείο στο οποίο θα βγάλω τη θήκη βασικά, στο οποίο μπορεί το συγκεκριμένο κινητό να μπει επάνω στην βάση εδώ πέρα της φόρτισης και να αρχίσει να φορτίζει. Οπότε έχω βγάλει και τη θήκη για να είμαστε σίγουροι. Άρα λοιπόν έρχομαι, το παίρνω, το βάζω εδώ πέρα πάνω. Αν δείτε το κινητό δείχνει πλέον ότι φορτίζει. Και αντίστοιχα εδώ πέρα στο πλάι, δεν ξέρω αν φαίνεται, μας δείχνει την ένταση με την οποία φορτίζει. Αυτό εδώ πέρα γενικότερα σαν οθονούλα δεν είναι ότι εξυπηρετεί σε κάτι, εξυπηρετεί μόνο σε περίπτωση που έχουμε κάποιο κινητό το οποίο κάνει supercharge ή γρήγορη φόρτιση και θέλουμε να βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία φορτίζει. Γενικότερα η ασύρματη φόρτιση, το ξέρουμε όλοι, είναι πιο αργή από τη φόρτιση η οποία γίνεται με καλώδιο. Απλά εάν έχετε μια συσκευή στην οποία έχει ίσως χαλάσει λίγο κάποιο βύσμα φόρτισης ή έχει χαλαρώσει το σημείο στο οποίο συνδέεται το καλώδιο στο κινητό και μπορεί να φορτίσει ασύρματα, είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, όπως επίσης είναι και μια καλή εναλλακτική εάν δεν έχει χαλάσει το βύσμα και δεν θέλετε να χαλάσει, γιατί μπορεί να ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι βάζουν και βγάζουν συνέχεια το κινητό στη φόρτιση και αυτό σίγουρα θα επιφέρει κάποιο χαλάρωμα ή μπορεί να σπάσει ή οτιδήποτε. Ενώ εδώ
Το έχετε, το κουμπάτε, ξεκινάει να φορτίζει, το τραβάτε, δεν χαλάει κάτι άλλο πέρα από την μπαταρία και μπορείτε να κάνετε χρήση κανονικά. Αυτός εδώ ο φορτιστής γενικότερα είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Σε μένα γενικότερα επίσης οι φορτιστές οι οποίοι έχουν ενσωματωμένα καλώδια δεν με βοηθάνε πάρα πολύ και δεν με βολεύουν, γιατί με ενοχλεί το ότι πρέπει να πιάνω και να κουβαλάω και αυτό το πράγμα μαζί. Ενώ αν ήταν αποσπόμενο θα ήταν πολύ διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι το συγκεκριμένο, δεν έχει κάποιο λαμπάκι ή οτιδήποτε το οποίο ανάβει όταν τον βάζουμε στην πρίζα, πέραν από το λαμπάκι που είναι εδώ πέρα στην οθόνη. Επίσης, καθότι είναι ασύρματος, όπως το βλέπετε, σας το δείχνω εδώ αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ λεπτός σαν φορτιστής. Βάζω και το χέρι μπροστά για να μην ζουμάρει η κάμερα σε μένα. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό εδώ, σαν μέγεθος, σαν πάχος, είναι 9 χιλιοστά. 9 χιλιοστά. 8,5 με 9 χιλιοστά. Άρα λοιπόν βολεύει πάρα πολύ να το πάρουμε σε ένα ταξίδι μαζί μας, να το τοποθετήσουμε, να το πετάξουμε μέσα στη βαλίτσα μας ή και μέσα στη τσάντα μας και να τον παίρνουμε και στη δουλειά, στο γραφείο ή οπουδήποτε, να τον έχουμε εκεί πέρα και να το φορτίζουμε. Μπορούμε να φορτίσουμε και κινητό και ακουστικά και γενικότερα κάποια άλλη συσκευή η οποία φορτίζει ασύρματα. Αυτό θα μας βολέψει πάρα πολύ γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υποστηρίζει το πρωτόκολλο QI. Ένα μικρό και πολύ γρήγορο λοιπόν βίντεο για το συγκεκριμένο. Ό,τι θέλετε, εννοείται ότι μπορείτε να μου το ρωτήσετε, θα το ψάξω, θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω. Από εμένα και τον φορτιστή της Basios, καλή συνέχεια, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα και να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς, σας χαιρετώ, γεια σας!